Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 10 Ιανουαρίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Με τα συστήματα κομφωμάτων Γλαβάς είσαστε σίγουροι. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, η εταιρεία Γλαβάς συνεχίζει υπεύθυνα το έργο της. Μια οικογενειακή επιχείρηση που στήθηκε με γνώμονα το σεβασμό, φροντίζει για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Διατηρούμε την άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του συστήματος κουφωμάτων τρίτης γενιάς και εγγυόμαστε οικονομία, ασφάλεια, στεγανότητα και μέγιστη διάρκεια ζωής. Συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζακύνθο. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το θέμα μας με ένα σημαντικό τουριστικό γεγονός. Πρόκειται για την Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Βιέννης, η οποία άνοιξε τις πύλες της σήμερα. Με την αυστριακή τηλεόραση και τα δημοσιεύματα του αυστριακού τύπου να επισημαίνουν τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Αυστρίας, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα, ακόμα και εν μέσω κρίσης το 2011 και το 2012, παρέμεινε πρώτη στις προτιμήσεις των Αυστριακών στα ταξιδιωτικά πακέτα, ενώ η πορεία των κρατήσεων για το τρέχον έτος παρουσιάζει ήδη άνοδο 20%. Στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Αυστρία έχουμε την Βιέννη, έχουμε τον Δήμαρχο Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Κύριε Δήμαρχε, καλό βράδυ από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα σε εσάς και στους πατριώτες μας. Έχουμε χρόνια πολλά υγεία και έχουμε το 2013 να είναι καλύτερη χρονιά για το καθένα ξεχωριστά. Γνωρίζουμε ότι όλη η μέρα σήμερα έχετε αναλωθεί σε μια σειρά από συνεντεύξεις τύπου, από ενημερώσεις δημοσιογράφων, όχι μόνο για την Κέρκυρα, για όλα τα νησιά, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που συμμετέχετε σε κάποια διεθνή τουριστική έκθεση μπορεί η καρδιά σας να χτυπά για την Κέρκυρα, ωστόσο δεν ξεχνάτε και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα λοιπόν που έχουμε από την Βιέννη? Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες και τους επαγγελματίες γενικότερα της Ζακύνθου είναι ότι τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Βρισκόμαστε σε ένα καλό, μπορούμε να πούμε, προγραμματισμό. Υπάρχει ανωδική πορεία. Επιστρέφουν οι Αυστριακοί στην πατρίδα μας και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά και σαν Κέρκυρα βέβαια, αλλά και σαν Ιόνια. Ήταν εδώ και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε και να επιστρέψει πάλι οι Αυστριακοί, οι οποίοι όπως ξέρετε διαθέτουν και ένα καλό πακέτο στις διακοπές τους. Είναι τουρίστες οι οποίοι ποιοτικά νομίζω εκφράζονται στα Ιόνια νησιά, διότι τους αρέσει ο πολιτισμός, ο αρχιτεκτονικός πλούτος, η παράδοση, και νομίζω αυτό μπορούμε και το καλύπτουμε όλα τα Ιόνια νησιά. Μιλήσαμε με δημοσιογράφους, με tour operator και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι η προσπάθεια αυτή αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Βεβαίως θα πρέπει να παρέμβει και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, διότι εκτιμώ ότι η Αυστρία και η γερμανική αγορά δεν θα πρέπει να την αφήσουμε σε κανέναν. Εάν βελτιώσουμε τα ποσοστά μας αφήξεων από συγκεκριμένες αυτές τις χώρες, νομίζω ότι το 2013 ήταν μια από τις καλύτερες χρονίες των τελευταίων ετών για την πατρίδα μας και για τα Ιόνια. Χρειάζεται συστηματική δουλειά και για να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε και βέβαια να υπάρχει ηρεμία και όλοι μαζί οι επαγγελματίες εργαζόμενοι στον τουρισμό και νομίζω όλοι οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση με την περιφέρεια θα πρέπει συστηματικά να δουλέψουμε. Σταναχωριέμαι πολλές φορές που ο επιχειρηματικός κόσμος δεν ακολουθεί αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ξέρετε ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και για τα Ιόνια και από άλλες χώρες. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καθοδική πορεία στην αυστριακή αγορά και θα κάνει τα πάντα για να ανατρέψει το κλίμα. Ήδη μιλάμε για μια οργανωμένη προβολή την οποία είχαν σήμερα, μια επιθετική προβολή, στην οποία νομίζω
κυρίως το Υπουργείο και ότι θα πρέπει να απαντήσουν στοχευμένα και βεβαίως όποια χρήματα, αν θέλετε, κανείς διαχειρίζεται για την προβολή και τη διαφήμιση της πατρίδας μας, τα χρήματα αυτά είναι επένδυση και επιστρέφουν, αν θέλετε, πολλαπλάσια. Κύριε Δήμαρχε, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι συμμετέχετε σχεδόν σε όλες τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι στην έκθεση της Βιέννης έχει αναστραφεί το κλίμα για τη χώρα μας, αυτό το αρνητικό κλίμα με τα προβλήματα, με την ανασφάλεια και ό,τι άλλο μέχρι πρότινος μας καταμαρτυρούσαν? Πράγματι νομίζω ότι αρχίζει το κλίμα να αλλάζει, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, πρέπει να υπάρχει διαρκής δράση, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Ήδη εγώ σήμερα έδωσα συνέντευξη, ήταν προσκεκλημένοι μας τουριστικοί πράκτορες, στο σύνολό τους και αρκετοί μεγάλοι tour operator και δημοσιογράφοι. Ήρθαμε εδώ, κάναμε τις δικές μας προτάσεις. Και βεβαίως το μήνυμα είναι ότι, όπως σας είπα, είμαστε νησιά και νησί, Κέρκυρα. Η πόλη μας είναι στο Παγκόσμιο Κατάλογο της UNESCO. Έχουμε τις φιλαρμονικές μας, τις χοροδίες μας, τα χορευτικά μας συγκροτήματα, παραλίες φανταστικές, παραδοσιακούς οικισμούς και φυσικό πλούτο, τον οποίο δεν διαθέτουν εύκολα άλλοι προορισμοί. Οι Αυστριακοί προτιμούν, αν θέλετε, και το θεματικό τουρισμό που έχει σχέση με τον πολιτισμό, και αυτό είναι το όπλο μας που κάνει τη διαφορά. Εκτιμώ ότι θα πάμε καλά. Υπάρχουν ενθαρρυντικές, αν θέλετε, κινήσεις και ενθαρρυντικά τα μηνύματα από όλους τους τουριστικούς πράκτορας εδώ που διαχειρίζονται τα πακέτα διακίνησης των Αυστριακών. Εμείς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Χρειαζόμαστε δουλειά. Εμένα, αποστολή μου και όλων μας, νομίζω, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι να στηρίξουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προσφέρουμε. Είμαστε σε μια βαθιά κρίση και για να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χρειάζεται πολλή δουλειά και η μόνη μας ελπίδα είναι ο τουρισμός. Γι' αυτό το λόγο και εγώ προσωπικά σε όλες τις εκθέσεις συμμετέχω. Συμμετείχα χθες, θα συμμετέχω σήμερα και θα συμμετέχω και αύριο, προβάλλοντας με τις δικές μου δυνάμεις και με το δικό μου φτωχό ταμείο της τοπικής αυτοδιοίκησης τα συμφέροντα των συμπολιτών μου, των επαγγελματιών, των εργαζομένων στο τουριστικό εισόδημα. Και βεβαίως γενικότερα μέσα από τον τουρισμό περνάει η ανάπτυξη σε κάθε νησί ξεχωριστά. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να μας ενημερώσετε διεξοδικά. Βεβαίως, να είστε καλά και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια. Και από την Βιέννη, κυρίες και κύριοι, και τον Δήμαρχο Κερκύρας, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, να πάμε στην Ουτρέχτη και τον κύριο Τάκη Γκλαβά. Την τιμητική της βέβαια έχει Ζάκυνθο στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Ουτρέχτης, καθώς φέτος μια ομάδα ζακυνθινών επιχειρήσεων με προτεργάτη το τουριστικό γραφείο Nefis Travel Ζάκυνθος και υποστηρικτή το επιμελητήριο του νησιού μας, παρουσίασαν για πρώτη φορά το δικό τους περίτερο στην τουριστική έκθεση της Ολλανδίας, με θέμα τι άλλο βέβαια παρά την Ζάκυνθο. Όπως σας είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τάκη Γκλαβά. Κύριε Γκλαβά, καλό βράδυ από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα σας από την Ουτρέχτη. Ποια είναι τα μηνύματα που μας φέρνετε, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έκθεση ήδη αριθμεί κάποιες μέρες λειτουργίας? Ποια είναι τα μηνύματα λοιπόν που έχουμε? Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω. Γενικά το κλίμα από την Ουτρέχτη έχει ανατραπεί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το ενδιαφέρον, η αγάπη και η υποστήριξη του Ολλανδικού λαού σχετικά με το νησί μας αλλά και με όλη την Ελλάδα είναι σαφέστατα καλύτερο. Ελπίζουμε για μια πολύ καλύτερη σεζόν και το βλέπω συγκεκριμένα από το δικό μας περίπτερο που για πρώτη φορά έχει κάνει αυτή την κίνηση στη συνεργασία με κάποιους επιχειρηματίες της Ζακύνθου και με τη μεγάλη βοήθεια του επιμελητηρίου Ζακύνθου, και δόξα τω Θεώ για τη στιγμή πάνε όλα καλά. Μεγάλο ενδιαφέρον, ελπίζουμε στα μέγιστα. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι προσερχόμενοι Ολλανδοί στα Αγκισέ και του δικού σας περιπτέρου αλλά και της Ζακύνθου και της Ελλάδας γενικότερα ζητούν, τι θέλουν να μάθουν? Γενικά θέλουν, σαφώς η περισσότερη πλειοψηφία ξέρει για την Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα και για το νησί μας. Έχει δει κάποιες φωτογραφίες από το ναυάγιο, έχει ακούσει κάποια ιστορία πολύ πιθανόν και από την ιστορία και από τις χελώνες μας, και θέλουν οπωσδήποτε να έρθουν να τα δουν από κοντά. Εγώ πιστεύω, από ό,τι κουβέντες κάνουμε το τελευταίο καιρό, γιατί είμαι τουλάχιστον 20 μέρες εδώ στην Ολλανδία, και πέρα από την προβολή μας εδώ στο συγκεκριμένο περίπτερο, είχαμε κάνει και μια προσωπική επαφή πόρτα-πόρτα
και στις γειτονιές που μένουμε στη Βόρεια Ολλανδία, αλλά και γενικά γύρω από την Ουτρέχτ και στο Άμστερνταμ. Γενικά έχει βελτιωθεί η εικόνα της χώρας μας. Γνωρίζουν από τα, τόσο από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, όσο και από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ότι νοικοκυρεύεται, θα μπορούσα να πω, η χώρα. Έχει αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα που είχαμε. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι η κρίση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ή στις νότιες χώρες. Αρχίζει και χτυπάει και την Ολλανδία. Και αυτή πλέον, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι λίγες μέρες εκδρομή, διακοπές και όσο το δυνατόν κοντινός προορισμός. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτό το θετικό, τη θετική θέση και θα μας βοηθήσει και αυτό επιπλέον. Βέβαια, για αριθμούς δεν μπορούμε να μιλάμε, κύριε Νωρίς, κύριε Γκλαβά. Ωστόσο, τα μηνύματα λοιπόν τα οποία έχουμε είναι θετικά. Θα έχουμε δηλαδή κάποια υποτυπώδη έστω αύξηση σε σχέση με τα πέρυσι από την Ολλανδική αγορά. Γιατί τα τελευταία χρόνια, από ό,τι γνωρίζουμε, ο συγκεκριμένος προορισμός είχε παρουσιάσει μια ύφεση, μια πτώση. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να μιλάμε και για κάποιες προκρατήσεις ή είναι ακόμα νωρίς? Κοιτάξτε, προκρατήσεις υπάρχουν, δηλαδή σε σχέση με τους σχετικά λίγους συνεργάτες που έχουμε εμείς σαν γραφείο, έτσι, γιατί είμαστε πάρα πολύ μικρό γραφείο προς το παρόν. Τα ποσοστά που μας δίνουν εμάς τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Νούμερα δεν θα μπορούσα να σας αναφέρω ακόμη, γιατί εντάξει, δεν είναι και η ιδιότητά μου εμένα. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζω ότι υπάρχει μια ανωδική τάση. Είπαμε, κύριε Γκλαβά, ότι με μπροστάρι το γραφείο σας, το Nefis Travel Zakynthos, και τη στήριξη βέβαια και του επιμελητηρίου, κάνατε μια έτσι αξιόλογη προβολή της Ζακύνθου. Τι περιλάμβανε αυτή, τι ήταν αυτά τα οποία δίνατε στους επισκέπτες του περιπτέρου? Κοιτάξτε, πέρα από την προσωπική επαφή, έτσι, που είναι βασικό τελικά στην έκθεση από ό,τι κατάλαβα, η προσωπική επαφή, ο χρόνος που καταναλώνουμε με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο οδηγό, τουριστικό οδηγό, ένα περιοδικό ουσιαστικά, το οποίο είναι αναρτημένο και στο site της επιχείρησης του γραφείου. Και πέρα από αυτό, βέβαια, προσφέρουμε και το DVD που έχει φτιάξει, μια πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει το επιμελητήριο Ζακύνθου, και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχόμουν βέβαια να είχαμε περισσότερα νούμερα από αυτό το DVD. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε και μας τελειώνουν τώρα αυτές τις μέρες. Είναι η προσωπική επαφή, το DVD, το περιοδικό, κάποια δικά μας προσωπικά βίντεο που έχουμε βγάλει από το νησί που πάλι δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτό. Αυτό είναι ο τομέας μας ουσιαστικά. Δεν έχουμε κάποια άλλα εργαλεία στα χέρια μας για πρώτη φορά τουλάχιστον. Μάλιστα. Κύριε Γκλαβά, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη σας να μας μεταφέρετε έτσι το αισιόδοξο κλίμα από την Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Ουτρέχτης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχηθώ στους Ζακυνθινούς καλή χρονιά και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια. Και από την Ολλανδία, την Ουτρέχτη, τη Διεθνή Έκθεση που είναι σε εξέλιξη εκεί, και τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Τάκη Γκλαβά, να επιστρέψουμε στην χώρα μας και στο νησί μας. Ο γνωστός από προσανατολισμός της κοινής γνώμης, από τα σημαντικά στα λιγότερο, πραγματοποιείται για ακόμα μια φορά. Την ώρα που ένα τεράστιο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει και αφορά το ΝΕΟΤ και το έλλειμμα που αντιμετωπίζει στα ταμεία του, το οποίο ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, όλοι στην χώρα μας ασχολούνται με τη λίστα Λαγκάρντ και τη μορφή που εκείνη παραδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικό στον γραμματέα του ΣΔΟΕ και βέβαια το αντίθετο και τις διαδρομές τις οποίες έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Η λίστα Λαγκάρντ και οι ληστές του δημοσίου χρήματος. Την ώρα λοιπόν που όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη λίστα και ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τα όσα λέει ο τέος τσάρος της οικονομίας Γιώργος Παπακοσταντίνου, υπάρχει ένα άλλο θέμα που έχει περάσει στα ψηλά. Ο λόγος για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ευρέως γνωστός και ως ΕΟΤ, αφού οι ορκωτοί λογιστές διαπίστωσαν εξολογιστικό λογαριασμό σε μεγάλη τράπεζα, επιταγές που πληρώθηκαν παρά την αντίθετη εισήγηση του ελεγκτικού συνεδρίου, κενά στο σύστημα καταγραφής των πληρωμών και λογιστικό έλλειμμα που ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποτελεί το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημέρα και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Γιώργου Γκόγκου και Βασίλη Μούτσιου, η έρευνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Φεβρουάριο και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας τονίζει πως σε περίπτωση που εντοπιστούν παρανομίες, ο φάκελος θα σταλεί και στη δικαιοσύνη. Όπως είναι φυσικό, αυτή η υπόθεση έχει άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, μιας και το έλλειμμα των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ δένει τα χέρια του ΕΟ, το οποίο πλέον δεν μπορεί να προβεί σε έξοδα για την ενοικίαση περιπτέρων στις τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού.
Η συρρήκνωση της προβολής και της διαφήμισης όλων των περιοχών της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και της Ζακύνθου, είναι εμφανής. Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι το οικονομικό σκάνδαλο στον ΕΟΤ έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους τουριστικούς νομούς που παλεύουν να διασωθούν από την οικονομική κρίση που έχει πλήξει ολόκληρη την Ευρώπη. Αν και τα μηνύματα για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο είναι θετικά, εντούτοις η Ελλάδα δεν καταφέρει να πείσει τους ξένους ότι όντως έχει μπει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Ταυτόχρονα, ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι και το εάν μπορούν οι ιδιώτες να φέρουν το τάνκερ του παγκόσμιου τουρισμού στο λιμάνι μας. Η απάντηση είναι όχι, γιατί χωρίς την κρατική συμμετοχή και οργάνωση, οι επιχειρηματίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέψουν το κλίμα ως τις δράσεις και αν προγραμματίσουν. Το κράτος λοιπόν οφείλει να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του και να εξασφαλίσει με σωστή προβολή τους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας στο εξωτερικό, ούτως ώστε να κερδίσουμε τη μάχη με τις υπόλοιπες ανταγωνίστρες χώρες. Όσο δεν γίνεται αυτό, τότε αφενός οι ιδιώτες επιχειρηματίες θα αργοσβήνουν και αφετέρου τα κρατικά ταμεία θα χάνουν πολύτιμα έσοδα. Να πάμε στην γειτονική μας Ιθάκη, κυρίες και κύριοι, όπου σε μεγάλες περιπέτειες κινδυνεύει να βρεθεί εκεί ο Δήμος εξαιτίας του τουλάχιστον περίεργου τρόπου που έχει επιλέξει για να ασκεί τα καθήκοντά του ο Δήμαρχος του νησιού. Για παράνομη και καταχρηστική άσκηση εξουσίας κάνει λόγο η δημοτική αντιπολίτευση, ενώ στο θέμα έχει παρέμβει πλέον και η δικαιοσύνη. Ερωτήματα πάντως προκαλεί η εκοφαντική σιωπή του Υπουργού Εσωτερικών και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπροστά στις καταγγελίες από τις οποίες βοά το νησί μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Λιβιτσάνη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης. Καλό σας βράδυ, κύριε Λιβιτσάνη, από την Ζάκυνθο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε, γιατί από ό,τι διαπιστώνουμε υπάρχουν προβλήματα και με τη Δημοτική Αρχή. Ναι, κύριε Μούτση, είναι αρκετός καιρός, ο οποίος εννοείται αυτός ο καιρός που περνάει για το νησί, ότι μας οδηγεί πάρα πολλά βήματα πίσω. Και δεν πάμε καλά καθόλου. Όπως γνωρίζετε, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από ό,τι άλλες πληροφορίες έχετε σαν ραδιοφωνικό σταθμός. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ διαβάζουμε σε δημοσιεύματα όχι μόνο του νησιού σας, αλλά και του αθηναϊκού τύπου, ότι ο Δήμαρχος ασκεί τα καθήκοντά του με αγγελιογραφία. Δεν βρίσκεται στην Ιθάκη? Ναι, περίπου το μισό χρόνο θητείας λείπει στη Ρουμανία, στις επιχειρήσεις που έχει εκεί. Και καθήκοντα δημάρχου ποιος ασκεί? Είναι από απόσταση, κύριε Μούτση. Και η αδερφή του, η οποία την έχει ορίσει αντιδήμαρχο, υποτίθεται ότι τον αντικαθιστά. Μάλιστα. Υποτίθεται, λέω, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και άλλα θέματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρατε. Είναι πάρα πολλά ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία ουσιαστικά αυτά ενδιαφέρουν εμάς σαν αντιπολίτευση. Και τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν προχωράει τίποτε. Γιατί και θα προτιμούσα να μην ασχοληθούμε με τα προσωπικά του δεδομένα και με τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα και τα ανοιχτά. Σαφώς, απλώς θα ήθελα πριν μας πείτε ποια έργα έχουν μείνει πίσω, γιατί βρισκόμαστε ήδη στη μέση του καλλικρατικού δήμου, της θητείας της καλλικρατικής. Επειδή το δημοσίευμα το οποίο μας κίνησε και εμάς το ενδιαφέρον ήταν ότι πρόκειται να κληθούν οι δημότες της Ιθάκης να πληρώσουν τα χρέη του Δήμου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή κάποιοι μπορούν να κατηγορήσουν τα μέλη της αντιπολίτευσης ή και όποιους άλλους πρώην δημάρχους, εγώ ήμουν και πρώην έπαρχος στο νησί, ασχολούμαστε με τα οικονομικά του και με τα οικονομικά δεδομένα και τις εκκρεμότητες που έχει με τη δικαιοσύνη, με την ελληνική πολιτεία, θα σας έλεγα, για να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι ο ίδιος ενέπλεξε τα προσωπικά ζητήματά του με την λειτουργία του Δήμου και με τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Έχει αρχίσει μια ιστορία από πέρσι το καλοκαίρι, όπου το Υπουργείο Οικονομικών, μία ΔΟΗ Αγίου Δημητρίου, με κάποια προβλήματα που είχε με κάποιες εταιρείες, έχουν ζητήσει παρακράτηση του μισθού του και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ιστορία στο Δήμο. Έπαυσε την προϊστάμενη των οικονομικών υπηρεσιών, η οποία είναι 20 χρόνια, την υποβίβασε σε τηλεφωνήτρια, απλή τηλεφωνήτρια, επειδή απάντησε σε αυτά τα έγγραφα ως όφιλε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όπως τα λέει το δημοσίευμα ή όποια δημοσίευματα έχετε, γιατί δεν ξέρω για ποιο δημοσίευμα, προφανώς λέτε τελευταία δημοσίευμα. Το τελευταίο δημοσίευμα που υπάρχει στην εφημερίδα Αυγή. Στην Αυγή, ναι, το διάβασα κι εγώ. Αυτά είναι αλήθεια, όλα, όπως τα λέει. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω ότι υπάρχει πια εμπλοκή του εισαγγελέα και της περιφέρειας,
από την Πάτρα, του Γενικού Γραμματέα της Πάτρας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Πού θα βγάλει αυτή η ιστορία, κύριε Μούτσιο, δεν ξέρω. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με μια σειρά από έργα, φαντάζομαι, και παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν στην Ιθάκη, κύριε Λιβιτσανή, πού βρίσκονται τα πράγματα? Δεν έχει, λέει, δύο χρόνια τώρα καλλικρατικής θητείας, δεν έχει προχωρήσει τίποτα? Είναι στο απόλυτο μηδέν. Στο απόλυτο μηδέν. Πράγματα που είχαμε ξεκινήσει εμείς από τις προηγούμενες θητείες, τουλάχιστον η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προηγούμενη, που με τον κύριο Γιωργάτο, εγώ ήμουν εδώ έπαρχος, ο προηγούμενος Δήμος, οι προηγούμενες δημοτικές θητείες και όλα αυτά έχουν σταματήσει. Ακόμα και το λιμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα μπορούσε να γίνει στο νησί, το λιμάνι του Πίσω Αετού, που είναι η σύνδεσή μας ουσιαστικά με την Πάτρα, με τη στεριά, να το πω έτσι, όπως λέμε εμείς στα νησιά, έχει σταματήσει και κανείς δεν ασχολείται. Για άλλους λόγους έχει σταματήσει. Σταματήσει δηλαδή για, σε σχέση με κάποιες εταιρείες και όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ, ένας δήμαρχος, όσο όφιλε να συντονίσει την κατάσταση και να αρχίσει πάλι το λιμάνι το οποίο έχει ξεκινήσει από τη θητεία μας. Σας λέω ένα βασικό θέμα, ας πούμε, που καίει το νησί. Βέβαια, έχει να κάνει και αλλά με τον τουρισμό και με το εμπόριο και με μια σειρά από άλλα και θέματα. Και ζητήματα καθημερινότητας. Απλά πράγματα σας λέω δηλαδή. Έχουμε φέρει 5 φορές στο Συμβούλιο ότι ο παραλιακός δρόμος καταραίει στη θάλασσα, στο βαθύ. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Τίποτε απολύτως δεν γίνεται. Μάλιστα. Κύριε Λιβιτσάνη, να ευχηθούμε να σύντομα τα προβλήματά σας να βρουν λύση και διέξοδο και να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη σας. Αυτό ευχόμαστε και εμείς, όπως καταλαβαίνετε. Και το πρόβλημα της Ιθάκης αυτή τη στιγμή δεν είναι να λύσει τα ζητήματα και τα προβλήματα του κυρίου Κασιανού. Το καταλαβαίνετε αυτό απόλυτα και φαντάζομαι και οι ακροατές σας. Το πρόβλημα της Ιθάκης είναι να λύσει τα προβλήματα του νησιού και των πολιτών του. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τα προβλήματα της Ιθάκης και τα ζητήματα που ταλαιπωρούν τα τελευταία 2 χρόνια το νησί. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Για να κοιμάστε ήσυχα, θωρακισμένες πόρτες και πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας Σπύρος Γλαβάς. Θωρακίζουμε αυτούς που αγαπάμε. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζακύνθο. Η εφημερίδα ημέρα καταγράφει την ιστορία μας. Τι αφήνει πίσω το 2012. Πολιτισμός, κοινωνία, πολιτική, αθλητισμός. Όλες οι πτυχές του χρόνου που πέρασε. Σε μια πολυτελή έκδοση 150 σελίδων. Ανασκόπηση 2012. Στη συσκευασία θα βρείτε 4 συλλεκτικές ελαιογραφίες του Νίκου Μπιάζη με παραδοσιακές φορεσιές της Ζακύνθου. Ανασκόπηση 2012. Κυκλοφορεί από τη Δευτέρα 31 Δεκέμβρη. Μην τη χάσετε. Και μετά τον κύριο Λιβιτσάνη να περάσουμε στην ενημέρωση από την τοπική επικαιρότητα της Κεφαλονιάς και την εφημερίδα Ημερήσιος. Όσο έχει παραμένει επί της ουσίας στο Μαντζαβινάτιο νοσοκομείο, δηλαδή χάνει μόνο τον τίτλο του. Απλώς θα έχουμε μια διοίκηση όπως έχουμε και τώρα που θα διοικεί 2 οργανισμούς, έναν στο Αργοστόλι και έναν στο Λιξούρι. Αυτό τόνισε χθες την εφημερίδα Ημερήσιος ο Υγειάρχης κ. Δημήτρης Αυγουστάτος, προσθέτοντας ότι οι παροχές και στους 2 οργανισμούς θα είναι ίδιες με αυτές που υπάρχουν σήμερα. Επίσης, ο κ. Αυγουστάτος πρόσθεσε ότι οι κλίνες με τη συγχώνευση γίνονται 150 από 140 που είναι σήμερα και οι 10 επιπλέον θα δοθούν στο Λιξούρι για ψυχολογικούς λόγους. Στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Κεφαλονιάς διεξήχθη την περασμένη Δευτέρα σύσκεψη υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Αλεξάνδρου Παρίση με θέμα τις επενδυτικές δυνατότητες στο νησί. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι θετικές επενδυτικές προοπτικές στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης στην Κεφαλονιά και σημειώθηκε το ουσιαστικό ενδιαφέρον ξένης εταιρείας για επένδυση πολυτελούς ξενοδοχειακής εγκατάστασης στη Βόρεια Κεφαλονιά. Κυκλοφόρησε ο απολογισμός των ακαδημαϊκών ετών 2010, 2011 και 2011-2012 του ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Ο απολογισμός είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου με ειδικό φιλομετρητή, μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί και υπάρχει στο κεντρικό ιστότοπο του ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων.
Ακυβέρνητο φουσκωτό σκάφο μήκου 8 μέτρων εντοπίστηκε σήμερα δυτικά τη Παλική από το λιμεναρχείο Κεφαλονιά, το οποίο έστειλε επιτόπου δύο σκάφη. Παράλληλα, το σκάφο προσέγγισε το τάνκερ Euro, το οποίο έστειλε σχετικό σήμα στο Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία. Οι λιμενικοί διαπίστωσαν ότι το σκάφο δεν είχε ούτε μηχανή ούτε όργανα και το σκάφο του λιμενικού το ρημούλκησε στο λιμάνι του εργοστολείου, όπου θα γίνουν περαιτέρω έρευνε. Οι φωτογραφίε είναι από το site Κεφαλόνια Press. Παράταση στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας ορισμένων ΔΟΗ σε νησιά, όπου λειτουργεί μόνο μία φορολογική μονάδα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παράταση δίνεται ως τις 18 Μαρτίου και σε αυτήν περιλαμβάνεται και η ΔΟΗ Ιθάκης. Ο ΑΟΚΙ καθάρισε χθες την πρόκληση, αφού στο πρώτο μάτς των διπλών αναμετρήσεων των 8 του κυπέλου, στο γήπεδο εργοστολίου, επιβλήθηκε του Ηρακλή Πρόνων με 4-0, κάνοντας πολύ εύκολη την επαναληπτική αναμέτρηση στα Τζανάτα. Τα γκολ πέτυχαν οι Κανάκης, Μαρκαντονάτος, Χαλιώτης και Μπελτσόνιας. Το 2013 ξεκίνησε και ο αντιδήμαρχος του τομέα του πολιτισμού, Άκης Λαδικός, έχει ήδη οργανώσει το πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων για όλο το έτος. Ξεκινώντας από τη λειτουργία του θεάτρου και φτάνοντας μέχρι τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο Ανοιχτό Θέατρο, είναι όλα δρομολογημένα και οδεύουν σιγά σιγά προς υλοποίηση. 18 είναι οι στόχοι για τον Άκη Λαδικό και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για το νέο έτος. Στην κορυφή βρίσκεται η παραλαβή και λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, η δράση σχετικά με τον Νικόλαο Κουτούζη και τα 60 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953, όπως και η ίδρυση και λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός συνόλου κινήσεων και διοργανώσεων από πλευράς Δήμου, έτσι ώστε να λειτουργήσει ο πολιτισμός ως το εργαλείο που θα προσφέρει στους πολίτες και θα οθήσει τον κόσμο έξω από το σπίτι του σε όμορφες και κυρίως ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Το 2013 έχει ανακηρυχθεί ως έτος Νικολάου Κουτούζη. Οπότε θα γίνουν συνέδρια. Θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε το κοσμικό έργο του Κουτούζη. Και παράλληλα θα γίνουν και άλλες δράσεις εκπαιδευτικές σε σχέση με το έργο του Κουτούζη, ώστε οι μαθητές να μάθουν ποιος ήταν ο Κουτούζης και το έργο του. Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, για το 2013 είναι η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, του Νέου Δημοτικού Θεάτρου. Η εταιρεία κατασκευής έχει δώσει ως προθεσμία την 31η Μαΐου του 2013, αλλά αυτήν την ημερομηνία εμείς πιθανά να παραλάβουμε το χώρο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη θα έχουμε μια σειρά δράσεων οι οποίες θα αφορούν τα εγγένεια του νέου θεάτρου. Ένα άλλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των δράσεων είναι φυσικά η ενσακίνδωση συναντήσεις τέχνης του 2013, είναι το φεστιβάλ jazz το τέταρτο, είναι το φεστιβάλ κλασικής μουσικής με τίτλο Παύλος Καρέρ, είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ούτως ώστε τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να γνωρίσουν την τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό, είναι η διοργάνωση ενός πανεπτενησιακού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους τόσο του νησιού μας όσο και της περιφέρειας. Είναι επίσης η δημιουργία, ήδη αυτό βαδίζει προς υλοποίηση, η δημιουργία δύο δημοτικών βιβλιοθηκών στο Τραγάκι και στη Λιθακιά, συνεργασία με τους εκεί τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ήδη έχουν δοθεί τα βιβλία, απλά είναι στη φάση της καταγραφής τώρα όλο αυτού του υλικού, αν θέλετε, το οποίο υπάρχει ήδη στις έδρες των δημοτικών διαμερισμάτων. Είναι το Χειμερινόλιο Στάσιο 2013, μια δράση η οποία ήταν απόλυτα επιτυχής για το 2012. Είναι η ενίσχυση του ρόλου της Βιβλιοθήκης του Κερίου και η ενίσχυση του ρόλου της Ξενοπούλιου Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης και το άνοιγμά της, αν θέλετε, και σε περισσότερες δράσεις. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αυτή τη στιγμή ο Ξενοπούλιος έχει ενεργά μέλη, 657 παιδιά, τα οποία είναι ενεργοί συμμέτοχοι στις δράσεις και δανείζονται βιβλία, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτό, αν θέλετε, και βέβαια να μην το ξεχάσουμε, πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα επίσης για μας, είναι η ίδρυση της και η λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης. Και φυσικά θα υπάρξουν δράσεις, ειδικά τον Αύγουστο του 2013, για το θέμα των 60 ετών από τους σεισμούς του 1953.
Αυτοί, αν θέλετε έτσι, περιληπτικά είναι στόχοι του 2013. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, σε θέματα του Δήμου Ζακυνθίων, καθώς ο Δήμος έχει την απαιτούμενη ολοκληρωμένη μελέτη και ζητά από την Περιφερειακή Ενότητα να του επιτρέψει να ολοκληρώσει εκείνος το έργο για τη γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπους και την απομάκρυση των τσιμεντόλιθων. Αυτή είναι η τελευταία και πιο πρόσφατη σχετικά πράξη στο συγκεκριμένο έργο, του οποίου είμαστε όλοι θεατές και υπομειζόμαστε καθημερινά τις συνέπειες. Το μείζον πρόβλημα της γέφυρας του Αγίου Χαραλάμπους έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα, αφού ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Κιβετός ετοιμάζεται να αποστείλει έγγραφο στην Περιφερειακή Ενότητα, μέσω του οποίου θα ζητείται να παραχωρηθεί άδεια στο Δήμο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί από εκείνον το έργο, μιας και η Περιφέρεια, στην αρμοδιότητα της οποίας περιήλθε από 1η Ιανουαρίου, δεν μπορεί να το κάνει. Στόχος μας βέβαια είναι να ολοκληρώσουμε εκτός από την Αλεξάνδρου Ρώμα και τη γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη, να φτιάξουμε αυτό το. Δεν πέρασε όμως την αρμοδιότητά μας να πετάξουμε τους τσιμεντόλιθους. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε ο κύριος Μιλωνάς, εφόσον δεν μπορεί, θα έλεγα, να πετάξει τους τσιμεντόλιθους, να μας δώσει εγγράφο στην αρμοδιότητα στο Δήμο, διότι έρχεται Πάσχα και έρχεται και το επόμενο καλοκαίρι και θα βλέπουμε τους τσιμεντόλιθους στη γέφυρα. Θα κάνω και ένα έγγραφο μάλλον στον κύριο Μιλωνά να μας δώσει την αρμοδιότητα, γιατί δεν πέρασε την πρώτη του χρόνου η αρμοδιότητα στο Δήμο όπως περιμέναμε. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος Μιλωνάς με ένα έγγραφό του προς το Δήμο να μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε αυτή την ασχήμια που είναι εκεί πέρα. Έχω ήδη εγώ, είχα έτοιμο σχέδιο πώς θα παρέμβουμε στην γέφυρα για να την ομορφύνουμε, θα έλεγα, και να διευκολύνει την κυκλοφορία προς το Βασιλικό και το Όργαση. Δεν πέρασε την αρμοδιότητά μας. Αν θα ο κύριος Μελωνάς θέλει να διευκολύνει, να μην περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα περάσει στο Δήμο, αλλά να μας δώσει με έγγραφό του την, θα έλεγα, το OK να μπορέσουμε να παρεύουμε για να φτιάξουμε και τη γέφυρα. Το νησί μας θα είναι η έδρα της κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων παρά την αρχική πρόταση για την Κέρκυρα. Ο ΟΔΑΣ λοιπόν θα αποτελέσει το κέντρο και θα μετονομαστεί, αφού αποτελεί το μοναδικό φορέα πρόνοιας με τέτοια προσφορά και καθήκοντα στην περιφέρεια. Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων θα είναι από σήμερα ο ΟΔΑΣ, αφού κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νομοσχεδίου σχετικό με την κατάργηση των συγχωνεύσεων φορέων όπως και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας, αποφασίστηκε πως η έδρα της περιφέρειάς μας θα είναι η Ζάκυνθος. Ο διοικητής του ΟΔΑΣ, Στάθης Μπετίνη, στάθηκε ειδικά στο πόσα πολλά και σημαντικά μπορεί να πετύχει ένας τόπος όταν όλοι οι φορείς είναι ενωμένοι με κοινό σκοπό και κατεύθυνση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, Δήμος, Περιφέρεια, Βουλευτής, Μητρόπολη, το Σωματείο Υποπολάρη και εργαζόμενοι του φορέα ενώθηκαν, διεκδίκησαν και κέρδισαν την έδρα αυτήν από την Κέρκυρα, όπου και προοριζόταν αρχικά να είναι. Πέρα λοιπόν από τις ευχαριστίες, τόνισε το πολύ απλό και λογικό πως όταν υπάρχει τουλάχιστον διάλογος και ειλικρίνεια, μπορούμε να πετύχουμε αρκετά. Η έδρα είναι ο Δήμος Ζακύνθου, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, του νέου που θα δημιουργηθεί, δηλαδή του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, έδρα ο Δήμος Ζακύνθου. Αυτό έφυγε για τη Βουλή. Ετελείωσε η έδρα των περιφερειών, η έδρα της περιφέρειας. Επικοινώνησαν λοιπόν σήμερα το πρωί με τον κύριο Κοντονή, ο οποίος μου επιβεβαίωσε ότι είναι γεγονός πλέον, έτσι ψηφίστηκε. Του εξέφρασα τις ευχαριστίες μου εκ μέρους όλων μας, όχι τις δικές μου, όλων των εργαζομένων, να πιστεύω και των πολιτών της Ζακύνθου, διότι πράγματι αυτός ο χώρος δεν ήταν ποτέ δυνατόν να διοικηθεί από την Κέρκυρα. Δεν μπορεί κανείς να ταμπουρώνεται στη δική του θέση και μόνο. Δεν διαθέτει το αλάθητο, δεν γνωρίζει τα πάντα, είναι και άλλοι που γνωρίζουν κλπ. Άρα λοιπόν καλό θα είναι με την ευκαιρία αυτή, πιστεύω, και για μεγάλα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν από χρόνια τον τόπο μας, να βρεθεί για το κάθε ένα εξ αυτών η κοινή συνισταμένη. Έτσι λοιπόν για μας σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα, πολύ καλή ημέρα, διότι ο ΟΔΑΣ μπορεί να μην επωνομάζεται πλέον ΟΔΑΣ, αλλά ο ΟΔΑΣ θα παραμένει υπό την νέα πλέον ονομασία αυτού ως κέντρο
κοινωνικής πρόνοιας πλέον περιφέρειας Ιωνίων νήσων. Εμείς, εάν μας το επιτρέψουν, θα βάλουμε και σε μία παραδεσούλια οδάζ. Εκτός ΕΣΠΑ έχει αφήσει το Υπουργείο Ανάπτυξη στα εστιατόρια, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν. Το επιμελητήριο Ζακίνθο έχει στείλει σχετική πρόταση προς το Υπουργείο, όμως όλα δείχνουν πως αυτή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ιδιοκτήτες εστιατορίων, αφού το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει εντάξει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν. Ο αντιπρόεδρος των εστιατόρων στο Τσιλιβή, Νίκος Μποζίκης, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν σκύβει πάνω στα προβλήματα των επιχειρηματιών, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα με το 23% του φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση. Φυσικά δεν υπήρχε κωδικός για τα εστιατόρια. Φυσικά το επιμελητήριο έθεσε θέμα. Και το κωδικό τον βάλαμε και στείλαμε πρόταση στο Υπουργείο και από εδώ και πέρα θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα στύψει πάνω στα προβλήματα της εστίασης και ελπίζουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να πάρουν κάποια χρήματα να μπορέσουν να επιβιώσουν και αυτές οι επιχειρήσεις που είναι οι πιο αδικημένες, οι πιο θυγμένες πιστεύω αυτή την εποχή. Ουσιαστικά περιμένω τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης που θα γίνει και μια σύσκεψη όπως γνωρίζουμε σήμερα να δώσει το πράσινο φως. Τα εστιατόρια, ποια από αυτά μπορούν να ενταχθούν εφόσον το Υπουργείο εγκρίνει, είναι αυτά που δεν χρωστάνε οι ιδιοκτήτες τους? Φυσικά, αν ενταχθούν όντως, θα είναι αυτά που δεν χρωστάνε. Πιστεύω οι παραδοσιακές ταβέρνες θα μπορούν να ενταχθούν σίγουρα. Αλλά καλό θα είναι να ενταχθούν και όλα όσα είναι στο θέμα εστίασης, να μπαρ, εστιατόρια έχουν άδειες, ταβέρνες. Καλό θα είναι να ενταχθούν όλοι οι κωδικοί. Ένα άλλο θέμα, κύριε Μποζίκη, που σας απασχολεί εδώ και καιρό είναι το θέμα με το ΦΠΑ στην εστίαση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις ότι αυτό θα μειωθεί, θα πέσει στο 17 ή στο 13%, μέχρι τώρα δεν βλέπουμε κάτι. Έχετε καμιά άλλη ενημέρωση εσείς? Η ενημέρωσή μας είναι ότι είναι και η δική σας, που σίγουρα είναι και η δουλειά σας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ότι δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο. Πιστεύουμε ότι ίσως μέχρι το καλοκαίρι να έχει πέσει το 13%. Εάν όχι, ξέρετε το πλήγμα. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τα εστιατόρια να αγοράζουμε στο 10 και να πουλάμε στο 23. Θα υπάρξουν εστιατόρια που δεν θα ξανανοίξουν το επόμενο καλοκαίρι? Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν επιχειρήσεις εστιατορίων που θα είναι προβληματικές. Από εκεί πέρα, πόσα θα ανοίξουν και πόσα θα ανοίξουν, ξέρετε ότι αλλάζουν χέρια το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε μπορεί να ξανανοίξουν. Το θέμα είναι ποια θα είναι βιώσιμα. Τα μηνύματα που έρχονται για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο ακούγονται καλά πράγματα. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε κάτι να πείτε. Ναι, αισιόδοξα ακούγονται τα μηνύματα. Τώρα, βέβαια, αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, και η πολιτική κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Αν υπάρχει αστάθεια όπως είχαμε και πέρυσι με τις εκλογές, πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Εάν τυχόν και υπάρχει σταθερή πολιτική κατάσταση και έχουμε μια καλή εικόνα προς τα έξω, πιστεύω ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι πολύ αισιόδοξα και θα έχουμε καλή χρονιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη μεταφορά των δύο τμήματων του ΤΕΙ Ζακίνθου στο νέο κτίριο, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τον Μάρτιο. Στο θέμα αναφέρθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τάσος Καλημέρης. Θέμα χρόνου είναι η λειτουργία των δύο τμήματων του ΤΕΙ Ζακίνθου στο νέο κτίριο που βρίσκεται στην Παναγούλα, αφού έχει αρχίσει η μετακόμιση. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τάσος Καλημέρης, τόνισε πως η διαδικασία με τη μεταφορά του εκπαιδευτικού και του επιστημονικού εξοπλισμού θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Σχετικά με την μετακόμιση στα νέα κτίρια, υπάρχει μια ευχάριστη εξέλιξη, η οποία σχετίζεται με την πραγματοποίηση αυτές τις ημέρες της μετακόμισης όλου του εξοπλισμού των δύο τμήματων του νησιού μας προς το νέο κτίριο. Μία μετακόμιση η οποία έχει μία μεγάλη πολυπλοκότητα, γιατί δεν σχετίζεται μόνο με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, αλλά και με τον επιστημονικό εξοπλισμό. Επομένως, έχει ήδη ξεκινήσει. Την άλλη εβδομάδα, μάλιστα, θα γίνει και η προσωρινή παράδοση του κτιρίου από τον εργολάβο προς το ΤΕΙ και επομένως θα είμαστε πιο ελεύθεροι να επιταχύνουμε τη διαδικασία της μετακόμισης, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, όπου τα τμήματα δεν θα κάνουν μαθήματα γιατί θα είναι μέσα σε εξετάσεις και να ολοκληρωθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου, έτσι ώστε στις 2-3 Μαρτίου που ξεκινάει το εαρινό εξάμηνο τα μαθήματα πλέον να ξεκινήσουν να γίνονται στο καινούριο κτίριο. Με τον εξοπλισμό, κύριε Καλημέρη, τα γραφεία, οι υπολογιστές, δεν υπάρχουν ζητήματα? Υπάρχουν ζητήματα, υπό ποια έννοια? Ότι καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι το μήνα που προηγήθηκε
Παραλάβαμε τον εξοπλισμό σε έδρανα, γραφεία που έλειπε, γιατί ο υπάρχον εξοπλισμός δεν κάλυπτε όλες τις ανάγκες του κτηρίου. Άρα μέσω ενός διαγωνισμού συμπληρώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εξοπλισμό σε θρανία, έδρανα, καθίσματα και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, αυτός έχει εγκατασταθεί ήδη, θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός επίπλων και από τα δύο τμήματα, όπως σας είπα, μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Καλημέρης αναφέρθηκε και στο ζήτημα με την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών στην Νότιο Ιταλία και στα νησιά του Ιωνίου, τονίζοντας πως απομένουν οι εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας που ανήκει στην κατηγορία των Interreg 4. Το έργο Ντεμνήσι. Το έργο Ντεμνήσι είναι πράγματι ένα αναπτυξιακό κατασκευαστικό ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σκοπό να αναπτυχθεί ένα δίκτυο μετεωρολογικών κλιματολογικών σταθμών κατά μήκος όλου του Ιωνίου και στη Νότια Ιταλία, στην περιοχή της Απούλια. Συνεργαζόμαστε δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τότε Ιωνίων Νήσων και το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σαλέντο από το Λέτσε, αλλά επίσης και η Περιφέρεια Ιωνίων μαζί με την επαρχία του Λέτσε στην Ιταλία. Τέσσερις φορείς δηλαδή, δύο πολιτικοί, δύο πανεπιστημιακοί. Το πρόγραμμα ενεργά ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι με την έννοια ότι διαχειριστικά είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2012, αλλά οι χρηματοδοτήσεις ήρθαν μέσα στο καλοκαίρι. Άρα, πρακτικά το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια καθυστέρηση περίπου 7-8 μηνών όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις του. Παρ' όλα αυτά, είχαμε προετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο και αυτή τη στιγμή έχουμε διασφαλίσει όλο τον επιστημονικό εξοπλισμό. Τον έχουμε πάρει πλέον και τον έχουμε παραλάβει. Βρίσκεται στο νησί μας.